Κυρίες και κύριοι, σε μια περίοδο που η πλειοψηφία του λαού μας στενάζει κάτω από το βάρος αντιλαϊκών μέτρων, με πρόσχημα την πανδημία, με πράξεις νομοθετικού περιεχομένου και την νέα καπιταλιστική κρίση, όπως όλα δείχνουν θα έχουμε συνέχεια, που στερείται βασικά δικαιώματα στη δουλειά, στην υγεία, στην πρόνοια, στην κοινωνική ασφάλιση και εξαναγκάζεται να ζήσει με ψίχουλα, δεν θεωρούμε ως ΚΚΕ καθόλου πολυτέλεια να ασχοληθούμε με τα ζητήματα του αθλητισμού, ιδιαίτερα του μαζικού λαϊκού αθλητισμού, για να κατοχυρωθεί το δικαίωμα στη φυσική αγωγή και τον αθλητισμό. Άλλωστε, είναι ανάγκη του λαού και της νεολαίας και δικαίωμα ταυτόχρονα. Η φυσική αγωγή και ο αθλητισμός αποτελούν κομμάτι της πολιτιστικής και της γενικότερης ανάπτυξης του λαού και συνδέονται ευρύτερα με την υγεία, τη φυσική κατάσταση και την ψυχική ισορροπία. Αποτελούν βασική προϋπόθεση, ιδιαίτερα για τους νέους, ώστε να διαμορφώνουν ολοκληρωμένη κοινωνική προσωπικότητα, αναπτύσσοντας τη συλλογικότητα και την αγωνιστικότητα σαν τρόπο ζωής. Το ερώτημα που τίθεται είναι το εξής. Ασχολείται με όλα αυτά το συζητούμενο νομοσχέδιο? Κατά την άποψή μας, μόνο ως κατεπίφαση μπορεί να χαρακτηριστεί αθλητικός νόμος όταν θα ψηφιστεί. Και μόνο ο τίτλος του, «Αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου των αρχαιρεσιών των αθλητικών φορέων», δηλώνει την ομή παρέμβαση που επιχειρεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για τον πλήρη έλεγχο αθλητικών σωματείων, ενώσεων και ομοσπονδιών. Κατά την άποψή μας, αποτελεί τη συμπίκνωση ενός αντιαθλητικού και αντιδημοκρατικού σχεδιασμού που ξεκίνησε βέβαια από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, τελευταία με τον ΣΥΡΙΖΑ, και συνεχίζει σήμερα η Νέα Δημοκρατία. Κύριος στόχος είναι η εμπορευματοποίηση του ερασιτεχνικού αθλητισμού κατά τα πρότυπα του επαγγελματικού, καθώς και των κρατικών και δημοτικών αθλητικών υποδομών. Είναι, βλέπετε, μεγάλη η πίτα και ο ανταγωνισμός και όποιος αντέξει. Και με τη βούλα δηλαδή δημιουργεί το έδαφος γιατί χωρίς εμπόδια και χωρίς πολλά ρίσκο επιχειρηματική δράση στον ερασιτεχνικό αθλητισμό, την άλωση και τον πλήρη έλεγχο των σωματείων, μητρώων μελών, ακαδημίες, εισιτήρια, τα όποια οικονομικά, τις όποιες υποδομές διαθέτουν και πάει λέγοντας, των ομοσπονδιών και των αγώνων, όπως γίνεται στον επαγγελματικό αθλητισμό. Αυτό συνιστά πλήρη εμπορευματοποίηση του ερασιτεχνικού αθλητισμού, πετώντας την κυριολεξία έξω από το πρωτοκύτταρό του, από το πρωτοκύτταρο του αθλητισμού, τον τοπικό αθλητικό σύλλογο, όλους όσους μέχρι σήμερα ασχολούνται αφιλοκερδώς και με μεράκι για τη φανέλα. Οι συνέπειες ολέθριες, όπως αυτές που ζούμε στον επαγγελματικό πλήρως εμπορευματοποιημένο αθλητισμό, διαφθορά και διαπλοκή, σύγκρουση μεγάλων επιχειρηματικών συμφερόντων, τζόγος, βία, παράγκες, αμέτρητος ο κατάλογος των φαινόμενων σύψης και πλήρους υποταγής του αθλητισμού στο κυνήγι του κέρδους, που αποτελεί άλλωστε και την αιτία για τη γέννηση αλλά και την αναπαραγωγή τέτοιων φαινομένων και τη σαπίλα του παρασκηνίου. Είναι φανερό ότι στον καπιταλισμό που κυριαρχεί το κέρδος και η ανταγωνιστικότητα, αντικειμενικά και ο αθλητισμός από κοινωνικό αγαθό μετατρέπεται σε εμπόρευμα υποταγμένο στο βωμό του κέρδους, με τεράστια οικονομικά συμφέροντα και πεδίο πολιτικο-οικονομικής διαπλοκής και μεγάλων σκανδάλων. Πάντα είχαν ως κύριο μέλημα την προσαρμογή του νομοθετικού περιβάλλοντος στη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης του κεφαλαίου για την ενίσχυση της εμπορευματοποίησης. Όλες οι μέχρι σήμερα νομοθετικές ρυθμίσεις, η παρούσα της Νέας Δημοκρατίας, σε συνέχεια των προηγούμενων του ΣΥΡΙΖΑ και ακόμα παλιότερα της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, δεν μπόρεσαν να τα αντιμετωπίσουν, διότι δεν ήθελαν να ακυρώσουν την επιχειρηματική δράση στον αθλητισμό. Απέφευγαν πάντα τη σύνδεσή του με το οικοδόμημα του εμπορευματοποιημένου αθλητισμού που οδηγεί στο κυνήγι του κέρδους και αποτελεί την αιτία όλων αυτών. Γι' αυτό και κανένα από τα μέχρι σήμερα αθλητικά νομοσχέδια και της παρούσης συζήτησης δεν ασχολήθηκε καθόλου με την ανάπτυξη του ερασιτεχνικού αθλητισμού στο σχολείο, στη γειτονιά, το πώς θα αναπτυχθεί το κάθε άθλημα, πώς θα ενισχυθεί η συμμετοχή και η πρόσβαση του πληθυσμού και ιδιαίτερα της νεολαίας, για το τι δομές και τι προϋποθέσεις χρειάζονται για να διευκολυνθεί η οικογένεια και τα παιδιά της, προκειμένου να έχουν πρόσβαση στη συστηματική άσκηση ως τρόπο ζωής. Η κυβέρνηση, όλες οι κυβερνήσεις συστηματικά το φεύγουν στην κραυγή αγωνίας και στις προτάσεις που καταθέτουν οι φορείς του αθλητισμού. Και μάλιστα τώρα, για την επόμενη μέρα, τα σωματεία κινδυνεύουν με λουκέτο σε συνθήκες πρωτοφανούς οικονομικής ασφυξίας, που καθιστά αδύνατη τη βιωσιμότητά τους για το υπόλοιπο της χρονιάς. Δεν μπορούν να συντηρήσουν ούτε γραφεία, ούτε βασικές λειτουργικές ανάγκες. Αθλητές, προπονητές, βοηθητικό προσωπικό που αγωνίζονται και εργάζονται σε μικρές κατηγορίες, που δεν είναι ούτε ΠΑΕ, ούτε ΚΑΕ, αλλά λειτουργούν ως τέτοιες, είναι κυριολεκτικά στον αέρα. Το κοντέρ των εσόδων έχει μηδενιστεί. Άνθρωποι χάνουν δουλειά και εισόδημα. Τους χρωστούνται δουλευμένα και ζουν με δανεικά. Και εμείς ρωτάμε, δεν τα γνωρίζει η κυβέρνηση όλα αυτά? ΒΟΑ, όλος ο αθλητικός κόσμος. Δεν γνωρίζετε τα σοβαρά οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν χιλιάδες ερασιτεχνικές, ποδοσφαιρικές και όχι μόνο ομάδες όλων των κατηγοριών. Τα ψίχουλα των 12 εκατομμυρίων ευρώ που δίνονται πλέον ως κρατική επιχορήγηση, που δεν φτάνουν να καλύψουν ούτε τα βασικά πάγια έξοδα των σωματείων, με συνέπειες για τους αθλούμενους και όλο το φάσμα των εργαζομένων στον αθλητισμό. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε πολλές περιπτώσεις σωματεία και αθλούμενοι καλούνται να επομισθούν το βάρος της εφαρμογής των ιατρικών πρωτοκόλων που έχουν οριστεί, όπως και της απόκτησης υγειονομικού εξοπλισμού με αφορμή τον κορονοϊό. Απουσιάζει η υγειονομική βοήθεια που θα έπρεπε να παρέχεται όσοι και όπου απαιτείται από την πολιτεία στους αθλητές, στους προπονητές και γενικά σε όλα τα πρόσωπα που εμπλέκονται και μετέχουν της αθλητικής δραστηριότητας. Και ενώ τα σωματεία φυτοζωούν, γενικότερα ο ερασιτεχνικός αθλητισμός, εξαιτίας των πολιτικών που έχουν εφαρμοστεί από όλες τις κυβερνήσεις μέχρι σήμερα, στη λογική του λιγότερου κόστους για το κράτος, οι τωρινές επιπλέον αντικειμενικές δυσκολίες, οικονομικές και λειτουργικές, που αντιμετωπίζουν αυτά τα σωματεία, υπονομεύουν την ίδια τους την επιβίωση. Ποιες είναι οι άμεσες επίγουσες ανάγκες και οι λύσεις που θα έπρεπε να είχατε δώσει? Σε αυτό δεν απαντάτε. Δεν απαντάτε ότι απαιτείται σήμερα άμεση, γενναία κρατική χρηματοδότηση των ερασιτεχνικών ποδοσφαιρικών ομάδων, χωρίς περικοπές, για να μπορούν να ανταποκριθούν την περίοδο 2020-2021. Να καλυφθούν με κρατική χρηματοδότηση τα έξοδα διαιτησίας για την αγωνιστική περίοδο 2021. Να γίνει πάγωμα, ρύθμιση των οφειλών τους για το 2020 και ανάλογα την εξέλιξη των πραγμάτων. Να επιχορηγηθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό οι δήμοι ώστε να αναλάβουν όλα τα λειτουργικά έξοδα συντήρησης γηπέδων που τους ανήκουν και παραχωρούνται στα ερασιτεχνικά σωματεία, φροντίδα αγωνιστικού χώρου, αποδυτήρια, ρεύμα, νερό και πάει λέγοντας. Κάλυψη όλων των ιατρικών εξόδων για έκδοση, θεώρηση κάρτα υγείας, για την παρουσία γιατρού στους αγώνες και όλα αυτά από τον κρατικό προϋπολογισμό. Δωρεάν κάλυψη των εξόδων για την πραγματοποίηση τεστ για τον COVID-19 στους αθλητές των ερασιτεχνικών ομάδων, στους διαιτητές, στο προσωπικό των αγώνων. Να εξασφαλιστεί με κεντρική προμήθεια πλήρης επάρκεια σε δωρεάν υγειονομικό υλικό με προτεραιότητα στα μέσα ατομικής προστασίας. Πραγματοποίηση συχνών απολυμάσεων σε όλους τους αθλητικούς χώρους με ευθύνη και δαπάνη του κράτους. Για την άμεση καταβολή των μηνιαίων δεδουλευμένων αποδοχών και ασφαλιστικών εισφορών, τακτικού και έκτακτου προσωπικού αθλητικών ομοσπονδιών και ενώσεων. Αντί λοιπόν να ασχοληθεί η κυβέρνηση με αυτά τα φλέγοντα ζωτικής σημασίας ζητήματα, εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα δείχνεται ένα ιδιαίτερο ζήλο για το λεγόμενο μητρό αθλητικών φορέων, με πρόσχημα, όπως λέει η κυβέρνηση, την καλύτερη καταγραφή αθλητικών σωματείων και τις θητείες στα όργανα των αθλητικών φορέων, προβάλλοντας το ηλικιακό και τις πολλές θητείες στο ενεργητικό τους. Κάπως έτσι, λέτε, θα φέρετε τη διαφάνεια στον αθλητισμό. Θέλει πράγματι πολύ θράσος, να κουνάει η κυβέρνηση το δάχτυλο, όταν οι δικές της και όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις με τις πολιτικές τους είναι αυτές που εξέθρεψαν την αδιαφάνεια και τη διαπλοκή. Οι σκοπιμότητες της απόφασης για τη δημιουργία του Μητρώου Αθλητικών Φορέων είναι πρόδειλες και σίγουρα δεν αφορούν τις πραγματικές ανάγκες του ερασιτεχνικού αθλητισμού και των σωματείων. Αντίθετα, θα λέγαμε, τις υπονομεύει με τις προϋποθέσεις, τις πραγματικές στοχεύσεις και τα ασφιχτικά γραφειοκρατικά πλαίσια που έχει ορίσει. Το έδαφος, βέβαια, το προετοίμασαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις και η σημερινή κυβέρνηση φυσικά το υλοποιεί διαπυρός και σιδήρου. Επιδιώκεται τη συγχώνευση και κατάργηση σωματείων και διοικήσεις, απόλυτα υποταγμένες, που να διευκολύνουν την επιχειρηματική δράση, με πλήρη πρόσβαση στο Μητρό, ελέγχοντας τα οικονομικά δεδομένα του σωματείου, πρόσωπα και πράγματα, με εταιρείες που θέλουν καθαρό τοπίο και με το ελάχιστο δυνατό επενδυτικό ρίσκο. Με πρόσχημα την άγνοια για το πόσα αθλητικά σωματεία υπάρχουν στη χώρα μας, λες και αυτό είναι που λείπει, η μέγιστη υποκρισία, επιδιώκει την εγγραφή τους η κυβέρνηση στο υποσύσταση μητρό μέσα σε αυτά τα ασφιχτικά γραφειοκρατικά και χρονικά πλαίσια που έχει ορίσει, καθιστώντας φυσικά ανέφικτη αυτή τη διαδικασία. Αυτό που επιδιώκεται είναι η διαμόρφωση μιας βάσης δεδομένων για τον έλεγχο σωματείων υπό την απειλή της αθλητικής αναγνώρισης. Δηλαδή, είσαι δικός μας, παίρνεις αναγνώριση. Δεν είσαι δικός μας, δεν θα πάρεις αθλητική αναγνώριση. Υπάρχουν εν τω μεταξύ τέτοια σωματεία, μεταξύ όλων των άλλων, που ενώ ακολούθησαν όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες μέσα στις χρονικές προθεσμίες για την αθλητική αναγνώριση, παρόλα αυτά μέχρι σήμερα δεν τους έχετε εντάξει στο μητρό. Ή για παράδειγμα, προβλέπετε ότι ένα σωματείο που ιδρύθηκε πέρυσι δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής, λέει, στα πανελλαδικά πρωταθλήματα, με το αιτιολογικό ότι δεν έχει αθλητική αναγνώριση. Στην πράξη, πολλά σωματεία με αποδεδειγμένη δραστηριότητα, και πώς φαίνεται, με τη συμμετοχή του στο πρωτάθλημα, τον αριθμό των μελών, τη λειτουργία των ακαδημιών και πάει λέγοντας, κινδυνεύουν να βρεθούν εκτός μητρώου, κατά συνέπεια χωρίς δικαίωμα ψήφου στις γενικές συνελεύσεις των ενώσεων και των ομοσπονδιών και με μαθηματική ακρίβεια στη διάλυσή τους. Το ΚΚΕ ήταν και είναι σταθερά υπέρ του ελέγχου και της διαφάνειας. Θα μπορούσε να γίνει. Βεβαίως και θα μπορούσε. Το ερώτημα είναι γιατί δεν γίνεται, παρόλο που τα στοιχεία και οι μηχανισμοί υπάρχουν. Αυτό που λείπει είναι η πολιτική βούληση. Ξέρετε γιατί? Γιατί κάθε κυβέρνηση θέλει να έχει το πάνω χέρι και τον έλεγχο. Οι πραγματικοί λόγοι που η κυβέρνηση θέλει το μητρό είναι, πρώτον, ο ασφιχτικός κομματικός κυβερνητικός έλεγχος αθλητικών ομοσπονδιών με το μεθοδευμένο αποκλεισμό αθλητικών σωματείων από τις επερχόμενες εκλογές και με δεδομένο ότι πολλά από τα σωματεία δεν θα έχουν προλάβει να εγγραφούν ή να προεγγραφούν στο μητρό λόγω των ασφιχτικών προθεσμιών. 2. Η άμεση χωρίς εμπόδια πρόσβαση των εταιριών χορηγών, το έχει δηλώσει άλλωστε ο κύριος Υφυπουργός, αλλά στην πραγματικότητα για να επενδύσουν επιχειρηματικά στον ερασιτεχνικό αθλητισμό, επιλέγοντας σωματεία της αρεσκίας τους για τα χορηγικά τους προγράμματα, εκμεταλλευόμενοι την ανέχεια από την ισχνή κρατική χρηματοδότηση των σωματείων, την ανυπαρξία υποδομών, με σκανδαλώδη κίνητρα και φοροαπαλλαγές στους συγκεκριμένους επιχειρηματίες. Τρίτον, η περαιτέρω μείωση της κρατικής χρηματοδότησης των σωματείων με το πρόσχημα της μη αθλητικής αναγνώρισης. Μάλιστα, υπομορφία επιλών, ο ίδιος ο Υφυπουργός δήλωνε ότι όσα αθλητικά σωματεία δεν έχουν ολοκληρώσει την εγγραφή, την προεγγραφή στο περιβόητο μητρό, δεν θα λάβουν κρατική χρηματοδότηση. Να πώς η νέα κρίση, πώς τη νέα κρίση θα την επομιστούν και πάλι τα σωματεία, οι αθλητές, οι γονείς, βάζοντας το χέρι στη τσέπη για να πληρώνουν για την άθληση των παιδιών του. Διότι νέες περικοπές σημαίνει ότι το κόστος θα το επομιστούν οι αθλούμενοι. Γι' αυτό άλλωστε υπάρχουν εντονότατες διαμαρτυρίες όλο αυτό το χρονικό διάστημα από σωματεία και ομοσπονδίες για την πολυπλοκότητα του συστήματος εγγραφής, που έχει δημιουργήσει ούκο λίγα προβλήματα, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο πολλά σωματεία να μείνουν εκτός του μητρώου. Το λέμε καθαρά ως ΚΚΕ. Το μητρό υπάρχει και ας αφήσετε τα κόλπα. Όλες οι ομοσπονδίες είναι καταγεγραμμένες στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και όλα τα σωματεία στα τμήματα αθλητισμού και πολιτισμού των περιφερειών. Αφού το Μητρό Αθλητικών Σωματείων και η δημιουργία του πρέπει να περάσει υποχρεωτικά από τις διευθύνσεις αθλητισμού και πολιτισμού των περιφερειών, μέσα από τη χορήγηση σχετικών βεβαιώσεων ότι τα συγκεκριμένα αθλητικά σωματεία έχουν καταθέσει πλήρη φάκελο και πληρούν όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις λειτουργίας. Προς τι λοιπόν όλη αυτή η πρεμούρα από την πλευρά της κυβέρνησης? Είναι σοβαρές οι ευθύνες της, όπως εξίσου σοβαρές είναι και στελεχών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, όπως για παράδειγμα, κύριε Κωνσταντόπουλε, του υπεύθυνου της Διεύθυνσης Αγωνιστικού Αθλητισμού, στέλεχος του Κινάλ, που ήταν και ο ηθήνων νους για αυτό το μητρό των αθλητικών φορέων. Τι έχει να μας πει λοιπόν το κίνημα αλλαγής για το δικό του στέλεχος, που συμβάλλει σήμερα στην πολιτική που εφαρμόζει η Νέα Δημοκρατία? Η θέση του ΚΚΕ είναι ξεκάθαρη. Πρέπει να αρθούν όλες οι γραφειοκρατικές διαδικασίες και να μην αποκλειστεί από την εκλογική διαδικασία των ομοσπονδιών κανένα σωματείο με ενεργή δραστηριότητα και συμμετοχή σε αθλητικές διοργανώσεις στο προηγούμενο διάστημα. Να μην χρησιμοποιηθεί το αθλητικό μητρό και τα σωματεία για τα συμφέροντα και τις επιδιώξεις των επιχειρηματιών και των εταιριών. Καμία μορφή επιχειρηματικής δράσης στον ερασιτεχνικό αθλητισμό. Είμαστε αντίθετοι στην πρακτική της κυβέρνησης το συγκεκριμένο μητρό να είναι προσβάσιμο στους χορηγούς προκειμένου να επιλέγουν σωματεία για τα χορηγικά τους προγράμματα. Κυρίες και κύριοι, αυτό που παρακολουθούμε όλο αυτό το διάστημα είναι μια συνεχής κατασυκοφάντηση αθλητικών παραγόντων, η καλλιέργεια έντασης και διχασμού στην αθλητική οικογένεια με ένα και μόνο στόχο, να δημιουργήσετε και να εξυπηρετήσετε πολιτικές και κομματικές σκοπιμότητες. Αυτό βέβαια πάντα το επιχειρούσαν όλες τις κυβερνήσεις, δεν είναι προνόμιο δικό σας. Σήμερα και με την νομοθετική βούλα, επιτρέψτε μου λίγο ακόμα κύριε Πρόεδρε, σήμερα και με την νομοθετική βούλα, με το αθλητικό μητρό και τις θητείες, επιχειρεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μια άνευ προηγουμένου ομή και βίαιη παρέμβαση στην αυτονομία και την εσωτερική λειτουργία των σωματείων και των ομοσπονδιών στο όνομα μιας ψευδεπίγραφης ανανέωσης με υπουργικές αποφάσεις, τροπολογίες, πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Επιχειρείται η εκδίωξη ανθρώπων του αθλητισμού που υπηρετούν με αγάπη και ζήλο τον ελληνικό αθλητισμό με πολύ μεγάλες επιτυχίες και νομιμοποιείται τη συμμετοχή όσων έχουν καταδικαστεί για κακουργήματα σε τελεσίδικες αποφάσεις, των επιχειρηματιών που εμπορεύονται αθλητικά είδη, που κατέχουν πρακτορία προπό ή έμειστους υπαλλήλων ομοσπονδιών μέχρι πριν λίγους μήνες. Είναι φανηρό ότι θέλετε να ποδηγετήσετε, επιχειρείτε την ποδηγέτηση του αθλητισμού και τον πλήρη έλεγχο από επιχειρηματικά συμφέροντα. Με πρόσχημα τα μειωμένα έξοδα των ομοσπονδιών, λόγω κορονοϊού, μειώσατε τις επιχορηγήσεις και στις ομοσπονδίες. Μπλοκάρατε την καταβολή της δεύτερης δόσης της τακτικής επιχορήγησης, παρόλο που είχαν ολοκληρώσει πλήρες αγωνιστικό πρόγραμμα διασυλλογικών και πανελληνίων πρωταθλημάτων. Άλλωστε, σας το καταγγέλει και ο ίδιος ο ΣΕΓΑΣ αυτό. Μια πράξη που οδηγεί σε στραγγαλισμό των ομοσπονδιών συνειδητά, για να προκληθεί δυσαρέσκεια προς αυτές, για να μπορούν να ελεγχθούν και να επηρεαστούν πιο εύκολα οι ψηφοφόροι στις επερχόμενες εκλογικές διαδικασίες. Είναι βέβαιο ότι αυτή η κατάσταση που προκαλείται με ευθύνη της κυβέρνησης θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στην προετοιμασία αθλητών και αθλητριών και στην Ολυμπιακή τους προετοιμασία. Προβλήματα που θα προσθεθούν σε όλες τις υπόλοιπες δυσκολίες λόγω της πανδημίας αλλά και λόγω της υποχρηματοδότησης. Και τέλος, για τις θητείες, τα όρια ηλικιών και τα όργανα διοίκησης. Το ΚΚΕ ήταν πάντα υπέρ της ανανέωσης των προσώπων. Θεωρούμε όμως ότι δεν λύνεται έτσι η διοικητική αποτελεσματικότητα, ούτε πατάσσονται τα φαινόμενα διαφθοράς. Δεν γεννήθηκε κανείς αιώνιος πρόεδρος. Την ανανέωση δεν την επιβάλλεις από τα πάνω. Κατά την άποψή μας καλλιεργείται και δημιουργείς τις προϋποθέσεις συμμετοχής κόσμου στα αθλητικά σωματεία. Χρηματοδότησε τα σωματεία, φτιάξε υποδομές, ανέβασε τις μορφές συμμετοχικότητας. Εδώ όποιος αποφασίσει να συμμετέχει ενεργά πάει για μαλλί και βγαίνει κουρεμένος. Εφορίες, αφημί, φορολογικές ενημερότητες και πάει λέγοντας. Όσο και αν διαφωνεί ή συμφωνεί κάποιος με διοικήσεις ομοσπονδιών, που άλλωστε έχουν ανθρώπους από όλες τις πολιτικές αποχρώσεις, δεν πάβει να είναι εκλεγμένοι. Από τα σωματεία που τους εκλέγουν, ψηφίζονται. Είναι ή δεν είναι παρέμβαση στις διαδικασίες τους αυτό που κάνει η κυβέρνηση? Είναι άλλο πράγμα να εναρμονιστεί μια ελληνική ομοσπονδία με τον αντίστοιχο διεθνή φορέα, δηλαδή ο ΣΕΓΑΣ με την ΙΑΦ ή η ΕΟΚ με τη ΦΙΜΠΑ κλπ. Και άλλο αυτό που εσείς κάνετε τώρα. Εμείς δεν θα είχαμε αντίρρηση να εναρμονιστεί κάθε ομοσπονδία με το διεθνή της φορέα. Στην πράξη, έτσι όπως το φέρνετε, όμως φωτογραφίζετε ανθρώπους που μπορεί να διαφωνεί μαζί τους κάποιος, αλλά δεν ξέρω αν τους πρέπει και τέτοιου είδους μεταχείριση. Θα σας ρωτήσω το εξής. Οι αλλαγές των μελών διοικητικών συμβουλίων και μεγαλομετόχων προέδρων στις ΠΑΕ που γίνονται κάθε τόσο έχει εμποδίσει τη διαφθορά? Σας ρωτώ και το δεύτερο. Γιατί, για παράδειγμα, δεν επιβάλλεται θητεία στη Βουλή? Στη συζήτηση για την αναθεώρηση, για παράδειγμα, του συντάγματος, βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας βγήκαν στα κεραμίδια για την καθιέρωση θητιών στους βουλευτές. Εδώ γιατί δεν θέλετε τις θητείες εσείς? Στο κόμμα σας, κύριε Υπουργέ, πόσοι έχουν υπερβεί τα όρια των 70 ετών ή το όριο των 3 θητιών, αντίστοιχο με το όριο που επιβάλλετε τώρα εσείς στις αθλητικές ομοσπονδίες? Σε ποιο άλλο τομέα της δημόσιας ζωής τέθηκαν όρια θητιών σε ηλικία και ηλικίας σε αιρετά και άμυστα μέλη? Εκτός των άλλων όμως είναι και ρατσιστικό, εκτός από αστείο, όταν καθορίζεις άλλο όριο ηλικίας στην Αθλητική Ομοσπονδία των ατόμων με αναπηρία και άλλο όριο στις υπόλοιπες ομοσπονδίες. Δεν αρκείται βέβαια η κυβέρνηση μόνο στο μητρό και στις θητείες. Θέλει να ελέγξει τις εκλογικές διαδικασίες με το σύστημα της ενισχυμένης αναλογικής, τη συγκρότηση ψηφοδελτίων, τον τρόπο εκλογής του Προέδρου και των αντιπροσώπων στις Γενικές Συνελεύσεις των Ομοσπονδιών σε μια πρωτοφανή προσπάθεια υποκατάστασης της αυτοτέλειας των αθλητικών σωματείων και ομοσπονδιών από τον αυστηρό εναγκαλισμό και την εποπτεία της εκάστοτε κυβέρνησης. Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε. Η εκλογή Προέδρου με ξεχωριστό ψηφοδέλτιο και ξεχωριστή κάλπη όχι μόνο γελιοποιεί την εκλογική διαδικασία, αλλά δημιουργεί ένα πλήρως ελεγχόμενο καθεστώς των ψηφοφόρων. Και ας μας πει η κυβέρνηση ποιον θέλει να τοποθετήσει Πρόεδρο για να τελειώνουμε. Μάλιστα, το σχέδιο νόμου προβλέπει ο επιλαχών υποψήφιος πρόεδρος με το 25% των ψήφων, πολύ λιγότερες από το τελευταίο εκλεγέντα στο κατάλογο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, λέει ότι μπορεί να εκλεγεί στο Διοικητικό Συμβούλιο. Άλλο. Ολοκληρώστε τη σκέψη σας, κύριε Σδικάτη, είστε ήδη σε 20 λεπτά, μην αναλύετε. Δεν θα εκλέγονται από τις γενικές συνελεύσεις σωματείων και ενώσεων αντίστοιχα, όπως γίνεται παντού, αλλά θα ορίζονται από τα διοικητικά συμβούλια. Πρόκειται για αντιδημοκρατική πρακτική, παραβιάζει και την Ολυμπιακή Χάρτα, ακόμα και την αθλητική νομοθεσία. Αυτά τα έκανε ο Ασλανίδης επί Χούντας, όταν ανέβαζε και κατέβαζε τις διοικήσεις. Με αυτές λοιπόν τις πρώτες σκέψεις, και χωρίς να έχουμε τοποθετηθεί για το σύνολο του νομοσχεδίου, είναι φανερό ότι το καταψηφίζουμε αυτό το αθλητικό νομοσχέδιο ως αντιδημοκρατικό, που καμία σχέση δεν έχει με τον πραγματικό ερασιτεχνικό αθλητισμό και έτσι όπως τοποθετηθήκαμε. Για τα υπόλοιπα ζητήματα του νομοσχεδίου θα τοποθετηθούμε στις άλλες συνεδριάσεις. Ευχαριστώ.